έκταση της πολιτικής της χρονιάς αδιοριστίας των περικοπών στα σχολεία. Όλοι στον αγώνα μέσα από τα σωματεία μας και τις επιτροπές αγώνα. Όλοι μαζί, αναπληρωτές και μόνιμοι, ανεξάρτητα από ειδικότητα, μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα. Να δυναμώσουμε τον αγώνα για την ανάκτηση των απολειών μας. Κύριε Μαρίνη, ποιος είναι ο σκοπός σημερινής συγκέντρωσης, τι ζητάνε εκπαιδευτικοί? Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ανεργία, με αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων συλλόγων και ΕΛΜΕ, με πρωτοβουλίες των αναπληρωτών και διεκδικούμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας, εδώ και τώρα να κάνει μόνιμους σημαντικούς διορισμούς στα σχολεία, ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Λέμε και δηλώνουμε καθαρά ότι δεν πάει άλλο με την κοροϊδία και τη σημερινή κυβέρνηση και το προηγούμενο και με τις δηλώσεις των εκάστοτε υπουργών παιδείας, οι οποίοι από τη μία εξαγγέλνουν διορισμούς και από την άλλη περνάνε μέτρα και πολιτικές, οι οποίες στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές. Μόνο τη φετινή χρονιά 4.000 συνάδελφοί μας είναι απολυμμένοι. Στο όνομα αυτής της πολιτικής προχωράνε σε περικοπές, σε ώρες μαθημάτων, καταργούν τον δάσκαλο υπεύθυνο στο ολοήμερο, στηβάζουν 25, 27, 30 μαθητές σε τάξεις, δημιουργούν σοβαρά κενά στη δική αγωγή. Δεν πάει με αυτή την πολιτική. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι φέτος και λόγω των αλλαγών και των νέων περικοπών στην εκπαίδευση βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Εμείς λέμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω από τα δικαιώματά μας, ότι θα βρισκόμαστε συνέχεια στους δρόμους, εργαζόμενοι και άνεργοι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μόνιμους, γιατί αυτό που χτυπάνε τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μονιμότητα των εκπαιδευτικών. Ζητάμε μόνιμη δουλειά, δουλειά με δικαιώματα, ίσα δικαιώματα με όλους τους εργαζομένους, ίσα δικαιώματα με τους μόνιμους. Και δεν θα κάνουμε πίσω από αυτά τα βασικά μας αιτήματα. Δουλειά στην ουσία με αξιοπρέπεια. Γιατί να πούμε ότι ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα ούτε σε άδειες, ούτε δηλαδή κυριολεκτικά ούτε να αρρωστήσει δεν μπορεί, αφού κάνει κάθε μέρα το μισό του μερομίσθου για να σκεφτείτε. Αυτά τα προχωρήσουμε για το μίλησε μας λίγο. Υπάρχουν συνάδελφοί σου που είναι εκτός σχολείων. Αυτοί οι άνθρωποι πώς τα καταφέρουν, πώς τα επιβιώνουν, πώς τα ανταπεξέρχονται στις ανάγκες που έχουν? Εμείς οι αναπληρωτές δεν μας εγγυάται κανένας ότι τον επόμενο χρόνο θα δουλεύουμε. Καταρχάς δεν ξέρουμε πότε θα πιάσουμε δουλειά. Λόγω των αλλαγών, αυτό που είπα και προηγουμένως, έχουν μείνει χιλιάδες αναπληρωτές εκτός. Έχουν δηλαδή μείνει άνεργοι. Αυτοί προσπαθούν με τον ένα και με τον άλλο τρόπο να βρουν μια δουλειά, πάνε σε άλλους κλάδους. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν σαν σερβιτόροι, φυλάνε παιδιά. Αυτές είναι οι δουλειές που κάνουν οι συνάδελφοι. Χωρίς ένσημα, μαύρη δουλειά, μαύρη εργασία, δεν τους εγγυάται κανένας τίποτα. Βεβαίως έχουμε και πολλούς που δεν παίρνουν ούτε το επίδομα ανεργίας, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις επίδομα ανεργίας, πρέπει να έχεις πληρώσει συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων και βεβαίως άμα απεργεί ένας αναπληρωτής, του κόβεται και η προϋπηρεσία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει επίδομα ανεργίας, να μην μπορεί να βγει με επίδομα. Στα σχολεία υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν από αυτούς τους ανθρώπους? Στα σχολεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά, να και πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουν και ένας κόσμος ότι στην ειδική αγωγή οι αναπληρωτές που είναι στην παράλληλη στήριξη στηρίζουν 3 και 4 παιδιά σε 2 και 3 διαφορετικά σχολεία. Εμείς ζητάμε το κάθε παιδί να έχει το δάσκαλό του και πόσο μάλλον το κάθε ειδικό παιδί να έχει μόνιμα το δάσκαλό του. Και οι τάξεις θα ξεκινάνε κανονικά. Αγωνιζόμαστε για μαζικούς μόνιμους διορισμούς στα σχολεία. Για κάλυψη των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών. Απαιτούμε εδώ και τώρα επίδομα ανεργίας για όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές για όλη την περίοδο της ανεργίας. Πλήρη ασφαλιστικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.